Όχι ρε πάλι το έκαψα. Αλλαγία με την πλαγία. Σήμερα ελπίζω να μην ξανακάψω πανιά τελοκρέα. Κύριε το είσαι. Τι λες ρε. Τι λες ρε. Ρίγορα, φέρει κάτι. Τι βλάκας που σε θέ μου νερό. Να πει τα λάδια, ομά. Ομά θα κάνει και τα λάδια που πετάνει, ομά. Το πιστεύω, το έχουμε μαυρίσει. Είμαι απογοητευμένο. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Φεύγουμε πρωί-πρωί, έχουμε ξυπνήσει από τις 7. Προσπαθούμε να ξυπνάμε 7 με 8 η ώρα κάθε μέρα. Φεύγουμε και έχουμε να κάνουμε τα εξής. Πάμε να βάλουμε βενζίνη στην αμαξάρα μας. Κορεδεύεται, βλάκησε. Εγγύηση, χιντάει μόνο. Πάμε για κούρεμα, πάμε να κάνουμε ένα πλήσιμο στο αυτοκίνητο και πάμε να κάνουμε και λίγο gym. Οπότε σας παίρνω μαζί μου και ετοιμαστείτε να φάμε καλά το μεσημέρι ελληνική γερινή μπριζόλα και αμερικάνικο ριμπάι. Ελπίζω να μην το κάψω αυτή τη φορά. Για να δούμε. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το μαγικό καταψύχτη. Ω, τι έχουμε εδώ. Ωραία, τι βλέπω. Οπ, πάρε εδώ. Αμερικάνικο ριμπάι. Ωραία, τι θα φάμε πάλι σήμερα. Επιστρέψαμε από όλα αυτά, πήγαμε γυμναστήριο, κάναμε κούρεμα, βάλαμε βενζίνη κτλ. Και ερχόμαστε εδώ για Βεσκελογιανό να φτιάξουμε δύο αμερικάνικα ριμπάι και δύο χοιρινές μπριζόλες. Παίρνω λοιπόν ένα πιάτο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και θα αλατοπιπερώσουμε τα ριμπάι. Έχουμε και λέμε, πάμε. Χοντρό αλάτι. Και από τη μία και από την άλλη, οπωσδήποτε. Έτσι και πιπεράκι, μαύρο πιπέρι, όχι πολύ, όσο πρέπει. Συγχρόνως τώρα παίρνουμε το καινούριο μας gadget εδώ πέρα, ελπίζω να το βλέπετε, γιατί τραβάω μόνος μου το βίντεο και άμα δουλέψει, δουλεύει. Ψεκάζουμε 2-3 φορές πάνω στο τηγάνι. Ανοίγουμε τη φωτιά σιγά σιγά στο 5. Σε αυτό το σημείο να πω ότι έχουμε φτιάξει πατάτες στο φούρνο, υγιεινές, πολύ ωραίες. Και εννοείται το κύριο μας γεύμα είναι τα δύο ριμπάι και οι δύο ελληνικές χοιρινές μπριζόλες. Οι οποίες θα τις βάλουμε τώρα για αυτές. Πάμε ξανά τώρα και στις μπριζόλες τις χοιρινές που αυτές θα βάλω πρώτα. Να ψήνονται. Έχει αρχίσει και καίει λοιπόν το λαδάκι, οπότε ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε να κάνουμε. Και αυτό που γουστάρουμε να κάνουμε είναι αυτό εδώ. Όποιος κράξει είναι χαζός. Γιατί κοίτα τι θα κάνει ο Επί. Παίρνουμε λοιπόν τη μία χοιρινή μπριζόλα. Αφαφαφαφαφα. Παίρνουμε και την άλλη. Και για να είμαστε πιο safe, ρίχνουμε και λίγο παραπάνω λαδάκι. Όσο έχουμε λοιπόν βάλει εδώ πέρα τις χοιρινές μπριζόλες, έχω να πω το εξής. Βρισκόμαστε σε μια πολύ περίεργη μεταβατική φάση, ειδικά στο κανάλι στο YouTube. Όπως βλέπετε, το τελευταίο εξάμηνο βγαίνουν και βιντεάκια πιο χιουμοριστικά, πιο πολύ με φαγητό και μουσική και motivation κτλ. Θέλω να ενημερώσω ότι το κανάλι πρόσφατα έφυγε από ένα πολύ μεγάλο δίκτυο της Ελλάδας και ακολουθεί νέα πορεία και θα βλέπετε συχνά ένα με δύο βίντεο την εβδομάδα. Για όσους ρωτάνε για νέο κομμάτι, μέσα στον Απρίλιο θα σκάσει το μόνο ζητά, ποιος είχε αλλάξει κάτι. Γιατί μας έδινε για πάρα πολλά καλοκαιρινά τραγούδια, πολλά summer hit και φέτος το καλοκαίρι, τουλάχιστον 3 summer hit. Όσοι μπαίνετε σε live στο TikTok, ακολουθήστε με, γιατί εκεί κάνω τα μηγαρίσματα και περνάμε καλά. Κάνουμε καιρούς διαγωνισμούς εκεί και παίζουμε για παιχνίδια. 3 Γενάρη 24 ξεκίνησα μια δικιά μου δίαιτα. Χωρίς να πιστευτώ κανέναν. Χωρίς τίποτα. Ήθελα μέχρι το καλοκαίρι να χάσω μερικά παχάκια αριστερά, δεξιά και στο κέντρο από το σώμα μου. Ήμουνα 3 Γενάρη 68 κιλά και αυτή τη στιγμή είμαι πιο κάτω και από 62 κιλά. Έχουμε ακόμα 2 μήνες, κάνω λίπος εννοείται. Βέβαια ταυτόχρονα πολλές εβδομάδες χάνω και εμείς. Θα κάνω σύντομα ένα βίντεο για να σου πω πώς κατάφερα να χάσω αυτά τα κιλά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Μια πλευρά είναι σχεδόν έτοιμη. Εγώ γουστάρω να τρώω medium rare. Τώρα έχουμε βάλει και την άλλη πλευρά. Θα τα γυρίσω ξανά, εννοείται. Βάζω και λίγο ακόμα λαδάκι γιατί το σπρέι εδώ, ειδικά τη χοιρινή μπριζόλα, είναι full αναγκαίο. Οι χοιρινές μπριζόλες σε πάρα πολύ λίγο θα είναι έτοιμες. Χοιρινές μπριζόλες για medium rare, check. Και τώρα έρθει η μαγική ώρα, που ξέρετε ποια είναι η μαγική ώρα, του αμερικάνικου ριμπάι. Αυτό δεν θέλει και πάρα πολύ.
Για να δούμε, για να δούμε. Ποιος κάνει καλύτερο Αμερικάνικο ριμπάι. Εγώ, ο Σέιμπος ή ο Σέιμπος. Για γράψτε κάτω στα comment τώρα που είσαστε εδώ. Ποιος κάνει καλύτερο. Λίγο ακόμα θέλει. Ελάχιστο λίγο ακόμα. Μιλάμε για 20 δευτερόλεπτα. Θα γυρνάμε. Και πολύ το άφησα. Εδώ θέλει λίγο πατήκωμα βέβαια. Έχει πάρει χρώμα όπως πρέπει. Λοιπόν, για να δούμε. Στρατοκρίστο. Θέλει λίγο από τα πλαϊνά. Κάνουμε ένα μίνι διάλειμμα. Πάρα πολύ ζέστη, έχω βγάλει μπλούζα. Τι σας αφορά αυτό, δεν ξέρω. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το κάνω βίντεο τώρα και στο TikTok. Ρε εσείς, μόνο εμένα με φοβίζει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Κοιτάξτε λίγο. Κοιτάξτε, αυτό εδώ το πράγμα. Όποτε έχει αέρα, επειδή είμαι μέσα στο ρετυρέ, όταν βλέπω αυτό εδώ απέναντι, φοβάμαι. Τι περίεργη φοβία είναι αυτή. Και όταν λέω αυτό, εννοώ αυτό εδώ. Βλέπω τα ρούχα, φίλε, και νομίζω ότι θα φύγουν. Δεν ξέρω τι φοβία είναι αυτή. Βλέπω όνειρα. Να παίρνει αέρα στα ρούχα μου. Όχι σοβαρό τώρα, δεν κάνω πλάκα. Είναι φοβία αυτό το πράγμα. Καινούργια φοβία, ξεκλειδώθηκε, μάγκες. Δεν είμαι μόνος. Γράψτε από κάτω. Δεν είμαι μόνος. Όχι ρε πίσω. Πάλι το έκαψα. Παλαγία με σκοτή. Έχει και πλαγία τώρα. Πλάκα κάνει. Όχι παιδιά, είναι έτοιμο. Για μίγου μου ρε, είναι πανέτοιμο. Αυτή τη φορά του βάλα ελάχιστο παραπάνω από τα άδε που διέτρεπε. Αλλά εντάξει. Τι έκανε, τα δικά μου θα είναι τα καλύτερα. Έτοιμο, 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 έτοιμο. Έτοιμο και εδώ. Κλείνουμε τη φωτιά. Ήρθε η ώρα λοιπόν της μεγάλης δοκιμής. Αφήνουμε το ριμπάι δίπλα και πάμε να δοκιμάσουμε την ελληνική ριζόλα. Αφού αλατίσουμε εννοείται, έτσι. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε η ώρα του ψήστη. Ελληνική γυρμή ριζόλα. Καλύτερα από κάρβουνα, ρε. Πω! Καλά. Χέιμπος, Χέιμπλορ. Τέτοιο ψήσιμο δεν έχει κάνει κανένα σας. Πω! Φανταστείτε πως είναι το ριμπάι. Πάμε στο ριμπάι. Αλατίζουμε και ήρθε η ώρα για το αμερικάνικο ριμπάι. Για να δούμε. Μαγκρές, 10 στα 10. Δεν υπάρχει. Δεν με συνεργανίζεται κανένα τους. Θα πάμε στο διάβο. Καθίσαμε λοιπόν στον καναπέ, πάμε να βαθμολογήσουμε και πατάτα Μαρίας τώρα για να δω. Ήου! Πλάκα κάνω, top! Και αυτή πολύ ωραία. Αν γουστάρετε τέτοια βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τις βλακείς που λένε οι YouTubers, εγώ δεν είμαι YouTuber. Εγώ είμαι απ' όλα. Ετοιμαστείτε για νέα κομμάτια, γιατί το καλοκαίρι που έρχεται είναι φωτιά. Το νου.